Επιστροφή στο Δελτίο. Περίοπτη θέση στην ειδησιογραφία σήμερα. Μοιραία έχουν θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, με αφορμή και την κάθοδο της Υφυπουργού Παιδείας, της κυρίας Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Και έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε απόψε στο Δελτίο μας. Κυρία Ζαχαράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση, αλλά και το ενδιαφέρον να μάθετε και περισσότερα και για το λόγο, αλλά και σίγουρα και για τα πολύ φλέγοντα ζητήματα που είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει. Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα στην εκπαίδευση είναι πάρα πολλά και επίσης είναι αρκετός και ο κόσμος που μας ζήτησε να σας απευθύνουμε ερωτήματα που αφορούν το κομμάτι αυτό. Θα ξεκινήσουμε με τα κενά. Ναι. Γίνεται πάρα πολύ λόγο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι ανάγκες στην Κρήτη είναι πάρα πολλές. Φτάσαμε στα μέσα Νοεμβρίου και τα σχολεία δεν μπορούν να δώσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στους μαθητές. Με τούτα και με εκείνα, οι αναπληρωτές θα φτάσουν τα Χριστούγεννα στα σχολεία. Και αυτό ασμένοντας, έτσι. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν το εισπράτεται, δεν το μεταφράζετε σαν επιτυχία. Θα σας πω ακριβώς πώς το μεταφράζω και το πώς καλύτερα, με μια ψύχρεμη ματιά, θα πρέπει να αποτιμηθεί. Για αρχή, κάθε φορά θα πρέπει να δούμε από πού ξεκινήσαμε. Και είναι σημαντικό και για τους ανθρώπους που σήμερα μας βλέπουν να έχουν έτσι λίγο την εικόνα του ιστορικού. Ξέρουν ότι εμείς πήγαμε στο Υπουργείο 7 Ιουλίου, μια δύσκολη περίοδο. Οι εκπαιδευτικοί που ακούν αυτή τη στιγμή ξέρουν τι σημαίνει Ιούλιο στο Υπουργείο. Και έπρεπε με δεδομένες λιγότερες πιστώσεις από τις ανάγκες, σας δίνω έναν αριθμό για να έχετε λίγο την εικόνα έτσι του μεγέθους. Mm-hmm. 4.600 κενά στη δευτεροβάθμια αρχές Σεπτεμβρίου, μόνο με 1.700 διαθέσιμες πιστώσεις. Τι σημαίνει διαθέσιμη πίστοση? Ο κάθε αναπληρωτής, ο οποίος θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να προσληφθεί. Τι κάναμε? Έναν αγώνα δρόμου, αν και στην πρωτοβάθμια καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αναγκών, να βρούμε έξτρα πιστώσεις. Βρήκαμε λοιπόν και κάναμε 5 Σεπτεμβρίου την πρώτη φάση, 29 Σεπτεμβρίου τη δεύτερη, αφού βρήκαμε άλλες 2.250 πιστώσεις και τώρα πριν από λίγες μέρες την τρίτη, όπου στείλαμε 6.629 άτομα στις σχολικές μονάδες για να καλύψουμε ανάγκες που έχετε δίκιο, θα έπρεπε κανονικά το κράτος να μεριμνά να μπορεί να καλύπτει νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή πολλοί αναπληρωτές πηγαίνουν και την επόμενη μέρα παρετούνται. Κάνουν δηλαδή ανάκληση τοποθέτησης. Γιατί? Σε μεγάλο βαθμό γιατί ο κύριος Γαβρόγλου έκοψε τη διπλή μοριοδότηση στα δυσπρόσιτα μέρη. Εμείς λοιπόν θα αλλάξουμε αυτό το πλαίσιο, έτσι ώστε τα χωριά μας, οπουδήποτε και να βρίσκονται, τα δυσπρόσιτα από τα απομενωμένα μέρη, να είναι ξανά ελκυστικά προς τον αναπληρωτή, για να μπορεί να πηγαίνει, να αναλαμβάνει υπηρεσία και να μένει. Πάντως, εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σήμερα έτσι υποδέχθηκαν τις τοποθετήσεις σας με μια πιο κριτική ματιά. Mm-hmm. Είπαν ότι δεν δώσατε στην ουσία κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις στη γενική εκπαίδευση. Αναφερθήκατε βέβαια στο 2020 και επίσης επιμείνατε στην καταγραφή των αναγκών στην εκπαίδευση. Βέβαια, οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως έολο το επιχείρημα του Υπουργείου, καθώς λένε ότι αυτό αποτελεί ζήτημα μίας, δύο ημερών. Τα οργανικά κοινά τα γνωρίζετε άλλωστε. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Θα έλεγα, επειδή και οι ίδιοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει εκπαίδευση και ξέρουν πολύ καλά και πόσο πολύπλοκο είναι το εγχείρημα, να μην μιλάμε τόσο έτσι, ελαφρά την καρδία όταν μιλάμε στους ανθρώπους, στους εκπαιδευτικούς, κυρίως όμως στα παιδιά. Γιατί στα παιδιά και στους γονείς απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή και τους λέμε ότι στο αυτονόητο, στην αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να καλύψει πιο το ζωτικό κομμάτι, δηλαδή τον ανθρώπινο παράγοντα, εγώ θα τοποθετούμε κάθε φορά και με σύνεση, αλλά κυρίως με προγραμματισμό. Από μένα λοιπόν δεν θα ακούσουν τις δεκάδες χιλιάδες διορισμών που κάποιοι είχαν υποσχεθεί το 2015 και δεν έγιναν ποτέ. Το ίδιο επανέλαβαν το 2016, το ίδιο επανέλαβαν το 2017, το 2018 και δεν έγινε τίποτα. Εμείς όμως από την πλευρά μας, αμέσως μόλις αναλάβαμε, είπαμε ότι το διαγωνισμό, τη διαδικασία του διορισμού της ειδικής αγωγής των 4.500 ανθρώπων θα την συνεχίσουμε και θα τη φέρουμε εις πέρας, σύμφωνα με την συνεννόησή μας με τον ΑΣΕΠ, γιατί το ζήτημα αυτό είναι στον ΑΣΕΠ. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, έτσι ώστε οι διορισμοί στην ειδική αγωγή να γίνουν μέχρι το τέλος του 2019. Εκεί θα σας πήγαινα και με αφορμή μια διαρροή που, όπως λέγεται, έχει υπάρξει από το Υπουργείο. Υπάρχει περίπτωση το κονδύλι αυτό που αφορά τις συγκεκριμένες προσλήψεις, στις οποίες μόλις αναφερθήκατε, να μεταφερθεί από τον προϋπολογισμό του 2019. Σε αυτόν του 20. Αυτό το κονδύλι είναι για τώρα και σας λέω ότι σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του ΑΣΕΠ
Ήδη τα δύο πρώτα κομμάτια των προκηρύξεων έχουν βγει, οι προσωρινοί πίνακες. Έχουμε λοιπόν διαβεβαίωση ότι θα είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχεί κάποιος για το θέμα των κονδυλίων. Σχετικά με την κατανομή του προσωπικού, έχει προχωρήσει η διαδικασία? Θα σας πω ακριβώς τι θα γίνει. Συγκεκριμένα το Υπουργείο και βεβαίως. Έχουμε πρώτα απ' όλα ένα κομμάτι, μια νομοθετική ρύθμιση για τα τμήματα ένταξης που προχωράει, θα προχωρήσει πολύ σύντομα, εντός των ημερών δηλαδή θα ψηφιστεί. Mm-hmm. Και αμέσως μετά θα προχωρήσει και η κατανομή σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, το αυτονόητο δηλαδή πράγμα που θα κάνουμε πριν βεβαίως βγουν και τα αποτελέσματα της μεγάλης προκήρυξης αυτή τη στιγμή που είναι σε κρεμότητα. Πάμε στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, ναι, τα οποία πολλαπλασιάζονται, έτσι αυξάνονται έτσι με μια ανησυχητική τάση. Είχαμε και το πρόσφατο περιστατικό με το όπλο ρέπλικα έξω από σχολείο. Θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποια ενημέρωση παραπάνω, ναι, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναφορικά με το περιστατικό αυτό και να μας πείτε πώς το Υπουργείο έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό. Θέλω δηλαδή να μας πείτε αν υπάρχει στα σκαριά μια έτσι κορυφαία πρωτοβουλία. Μην μιλήσουμε, ναι, σε θεωρητικό επίπεδο. Όχι. Τα ευρύτερα φαινόμενα τα οποία έχουμε, πρέπει να σας πω τι έχουμε κάνει ήδη. Είμαστε σε καθημερινή σχεδόν επαφή με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ανανεώνουμε το υλικό το οποίο δινόταν συχνά στα σχολεία, συστηματικά, αλλά θέλουμε να το επικαιροποιήσουμε. Μιλάμε και για τα ζητήματα της ηλεκτρονικής βίας, τα ζητήματα δηλαδή τα οποία αντιμετωπίζουν πολλές φορές τα παιδιά, γιατί ξέρετε ότι η επαφή τους με το διαδίκτυο είναι συνεχής. Mm-hmm. Συγχρόνως όμως θα υπάρξει και η Διυπουργική Επιτροπή για το ζήτημα της καταπολέμησης του bullying, της βίας και των λοιπόν φαιναμένων. Ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς το είδαμε και στην Κρήτη, είναι και το θέμα των εξαρτήσεων. Βλέπουμε δηλαδή το ζήτημα των ναρκωτικών, το ζήτημα του τσιγάρου ή του αλκοόλ να είναι παρόντα ζητήματα και σε ηλικίες πολύ ευαίσθητες. Όλα αυτά λοιπόν με ειδικούς ψυχολόγους, αλλά συγχρόνως και με τα συναρμόδια Υπουργεία, σε επίπεδο διυπουργικό, γιατί έχει προσωπικό ενδιαφέρον και ο Πρωθυπουργός για την προστασία του παιδιού, θα τα δείτε και νομίζω εντός των 10 ημερών θα ανακοινωθεί και η σύνθεση της ομάδος της ειδικής, ως συνέχεια του παλιού παρατηρητηρίου βίας που υπήρχε το 2013 στο Υπουργείο, με άλλη ονομασία, να λειτουργεί και να δίνει πρωτόκαλλα αντίδραση στα σχολεία, αλλά να βάλω και μια άλλη παράμετρο την οποία οφείλουμε να συζητήσουμε. Το ζήτημα των ψυχολόγων. Να υπάρχει δηλαδή σταθερή παρουσία και μακάρι να μπορέσουμε ως κράτος και δημοσιονομικά πάντα μιλώντας, να μπορέσουμε να παρέχουμε πιο συστηματική παρουσία ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες. Θα ήθελα βέβαια να ανοίξουμε και τη συζήτηση που αφορά το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω βέβαια αν μπορείτε και σε αυτό το θέμα να τοποθετηθείτε. Το διευκρινίσατε και ξέρω λίγο νωρίτερα. Σίγουρα λαμβάνετε πολλά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι ως προς τον τρόπο που έγινε η ενημέρωση στους Πριτάνες. Mm-hmm. Οι οποίοι ενημερώθηκαν την ίδια ακριβώς μέρα, λίγες μόλις ώρες, λεπτά, πριν ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο ότι αναστέλλεται η λειτουργία κάποιων τμήματων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 6 τμήματα εξ αυτών αφορούν την Κρήτη. Όχι, και ήταν να λειτουργήσουν σταδιακά, είχαν προηγηθεί κάποιες διεργασίες. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στον τρόπο που έγινε αυτό. Δεν θα έπρεπε οι Πριτάνες να έχουν μία ενημέρωση? Δεν θα έπρεπε να προηγηθεί ένας διάλογος? Νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία και η Νίκη Κεραμέως και ο Βασίλης Οδηγαλάκης είχαν έγκαιρα τοποθετηθεί για την υπεύθυνη στάση του Υπουργείου απέναντι στα παιδιά. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τα παιδιά και τις προσδοκίες που η δημιουργία τμήματων ούτως ή άλλως προκαλεί. Θα έλεγα λοιπόν εν συνόλο, θα πρέπει απέναντι στα παιδιά να αποδεικνύουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα τα λόγια μας. Τα λόγια μας ήταν από την αρχή, όταν υπάρχει προετοιμασία σε ένα τμήμα, όταν υπάρχει πρόγραμμα ή όταν υπάρχουν καθηγητές, δεν είχε ποτέ κανείς κάποια ούτως ή άλλως αντίρρηση. Εδώ πέρα όμως υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, υπάρχει η ΑΔΥΠ, mm-hmm, η οποία θα αξιολογήσει το κάθε τμήμα. Εδώ μιλάμε όχι για κατάργηση, για αναστολή. Θα σας το έθετα και αυτό ακριβώς το ερώτημα. Είναι πολύ σαφές και από το δελτίο τύπου νομίζω το Υπουργείο ήταν ακόμη πιο σαφές ότι μιλάμε για αναστολή λειτουργίας και αξιολόγηση του κάθε τμήματος ξεχωριστά. Οπότε νομίζω τα περί κατάργησης είναι υπερβολικές τοποθετήσεις. Ας αφήσουμε την ανεξάρτητη την αρχή να κάνει τη δουλειά της και να επανέλθουμε σε αυτό με στοιχεία. Επειδή οι Πριτάνες υποστηρίζουν ότι η λειτουργία αυτή θα γινόταν των νέων τμήματων, δηλαδή του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ότι θα γινόταν σταδιακά μέσα στην επόμενη τριετία, ότι είχε προηγηθεί διάλογος με την προηγούμενη κυβέρνηση, είχε συσταθεί και μια συγκεκριμένη επιτροπή που έκανε τις αντίστοιχες εργασίες, κατατέθηκε το πόρισμα στο Υπουργείο και το Μάιο φτάσαμε στην νομοθέτηση. Με αυτήν την έννοια και με δεδομένο ότι ακολουθήθηκε αυτό το διαδικαστικό, οι ίδιοι, εκτός του ότι δηλώνω ότι ευνηδιάστηκαν, δεν συμφωνούσαν, ήταν αντίθετοι, εν πάση περιπτώσει, με τις κινήσεις του Υπουργείου. Εξού και σας έθεσα το ερώτημα, επειδή ακούστηκαν και διάφορα περί προχειρότητας.
Εγώ θα επιστρέψω όλο αυτό το επιχείρημα περί προχειρότητας, ειδικά όταν μιλάμε για τμήματα τα οποία δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω για το σύνολο τμήματων τα οποία θα αξιολογηθούν. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για κατάργηση, μιλάμε για αναστολή. Και καλύτερο να είναι ακόμη καλύτερη προετοιμασία, η οποία θα έχει και τη σφραγίδα της ΑΔΥΠ, έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται ακόμη πιο έτσι άνετα με το εγχείρημα. Κλείνοντας, μεγάλη κουβέντα γίνεται γύρω από την κατάργηση του ΑΣΥΛ, και εδώ θα ήθελα τη γνώμη σας. Βεβαίως. Για αρχή, ας πάμε στην λεκτική διόρθωση, όχι τη δική σας, αυτό το οποίο έχει έτσι καθιερωθεί ως κατάργηση του ΑΣΥΛ. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι προάσπιση του ΑΣΥΛ.